σε προσωπικές πικρίες αποδίδουν στην Ομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ τους Μύδρους που εξαπέλυσε χθες κατά υποψηφίων βουλευτών αλλά και υψηλά ιστάμενων κομματικών στελεχών ο δεύτερος σε σταυρούς με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Απόστολος Καναβός. Σημειώνεται ότι μετά τις πύρινες καταγγελίες Καναβού ακολούθησε αιχμηρή ανάρτηση της υποψήφιας βουλευτού Άσπας Γοσποδίνη στα social που μίλησε για φθαρμένα και αποθητικά υπόγεια συστήματα κομματαρχών. Θεωρώ ότι όλοι όσοι έχουν κάνει έναν πολύ σοβαρό και αξιοπρεπή αγώνα σε αυτές τις εκλογές. Θεωρώ ότι μπορεί να έχουν μια πικρία όσον δεν κατάφεραν να τερματίσουν στην πρώτη θέση και για το γεγονός ότι δεν έχει βγει έδρα τώρα. Βλέπουν ενδεχομένως ότι στις επόμενες εκλογές είναι πάρα πολύ πιθανή η εξέλιξη αυτή για τη μια έδρα και νιώθουν την πικρία διότι δεν θα έχει θετικό αποτέλεσμα η προσπάθειά τους. Από την άλλη, πιστεύω ότι όλοι θα είναι δίπλα. Όλοι θα επεκτήσουν όλες τις αξίες της Σοσιαλδημοκρατίας και του Προέδρου μας του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ και πιστεύω ότι είναι τη στιγμή όλα αυτά. Εμέσως πλην σαφώς ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας απάντησε και στις καταγγελίες του Απόστολου Καναβού ότι συγκεκριμένα κομματικά στελέχη στήριξαν την υποψηφιότητα του Δημήτρη Τσιμπανάκου. Η Νομαρχιακή Επιτροπή, όπως και όλα τα στελέχη τα οποία έχουν θέσεις στον νομό, υπήρξαμε δίπλα σε όλους τους υποψηφίους. Καταβάλαμε και εμείς μαζί τους τεράστιες προσπάθειες. Τους έχουμε υποστηρίξει όλους σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, ψυχολογικά, οικονομικά, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Που σημαίνει ότι η νομαρχιακή θεσμικά επιτέλεσε στο έπακρο αυτό που έπρεπε να κάνει. Τώρα, επί προσωπικού, αν κάποιος, επειδή έχουμε μόνο δύο σταυρούς από τους 7 υποψηφίους, επέλεξε να ψηφίζει κάποιον άλλον και να στηρίξει κάποιον άλλον, αυτό είναι επί προσωπικού. Στο θεσμικό μας όμως όργανο. Ήμασταν τυπικοί, ήμασταν σωστοί. Στο ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας προσπαθούν να αφήσουν στο περιθώριο το κλίμα τοξικότητας που δημιούργησαν τις τελευταίες ώρες δηλώσεις και καταγγελίες υποψηφίων βουλευτών. Όλα αυτά όμως τώρα που συμβαίνουν από χθες δημιουργούν ένα πολύ κακό κλίμα. Κλίμα εσωστρέφειας, κλίμα μιζέριας, κλίμα ανθρωποφαγίας και έχουμε μπροστά μας δεύτερες εκλογές που το ΠΑΣΟΚ φαντάζομαι και στη Μαγνησία θέλει να αυξήσει τα ποσοστά του, αν θέλει να διεκδικήσει αυτή την περίφημη έδρα. Το ΠΑΣΟΚ θα τα αυξήσει τα ποσοστά του. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό που δεχόμαστε από τον κόσμο και όλα τα στελέχη μας θεωρώ ότι εφόσον δεν έχουν κάποιες προσωπικές άλλες φιλοδοξίες θα σταθούν στο πλάι μας έτσι όπως πρέπει, έτσι όπως ορίζει το ΠΑΣΟΚ συνολικά και ο πρόεδρός μας και έτσι όπως πρέπει οι αξίες της σοσιαλδημοκρατίας να τηρηθούν. Σε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ που εκδόθηκε σήμερα το πρωί, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής. Οι προσωπικές στρατηγικές δεν έχουν θέση στο ισχυρό ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής για το οποίο μαχόμαστε με μπροστάρι τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά φαινόμενα ανάδειξης στελεχών που δεν υπηρετούν το συλλογικό όραμα, αλλά εποφθαλμιούν μόνο επαφή με την όποια εξουσία, τοπικά, περιφερειακά, κεντρικά. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια παραδείγματα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σίγουρο ότι όσες και όσοι δεν θέλουν να αγωνιστούν για τις αξίες της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το κίνημά μας για προσωπικές τους επιδιώξεις, θα βρουν μια θέση εκεί. Στα κόμματα αυτά που από τη μια για όλα τους φταίει το ΠΑΣΟΚ, αλλά από την άλλη κάνουν τα πάντα για να δείξουν ότι είναι ΠΑΣΟΚ.